Οικονομικών. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση, κύριε Υπουργέ, είχαμε χθες κατώτατο μισθό, αύξηση και αντιπολίτευση λέει ότι ήταν μικρή και ψηφοθερική. Θα ήθελα να μου πείτε τι απαντάτε. 10% αύξηση σήμερα, 20% την τελευταία τετραετία, δεν θα τη χαρακτήριζε κανένας μικρή αύξηση. Είμαστε πλέον η χώρα με τον 10ο υψηλότερο κατώτατο μισθό και είναι μια πολύ γενναία αύξηση. 3 νέοι μισθοί προστίθενται στο πορτοφόλι του κάθε νέου παιδιού, το οποίο πληρώνεται με κατώτατο μισθό. Έχουμε περίπου 585.000 συμπατριώτες μας που πληρώνονται με κατώτατο μισθό, 60.000 λιγότερους από το 2021. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι έχουν περάσει σε επόμενη μισθολογική κλίμακα. Και να θυμίσω ότι η ανάπτυξη αυτό το χρονικό διάστημα ήταν 5,5% και η αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν 20%. Αν δε προσθέσουμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και τη φορολόγηση του εισοδήματος για ψηλότερα κλιμάκια, η αύξηση την τετραετία αυτή είναι 22,75%. Νομίζω ότι είναι μια πολύ γενναία και ρεαλιστική αύξηση. Με την ακρίβεια δεν θα μπορούσε να μπει μπροστά το 8. Κοιτάξτε, η ακρίβεια φέτος, επειδή πάμε και σε μεγέθη του 2023, εκτιμάται ότι θα είναι 4,5%. Η αύξηση είναι περίπου 10%. Στους συνταξιούχους ήταν 7,75%. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι για το 2023 οι αυξήσεις που έχουν δοθεί υπερβαίνουν σημαντικά τον πληθωρισμό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να έχουμε και κάτι υπόψη. Πρέπει να έχουμε υπόψη και τις αντοχές της επιχειρηματικότητας. Διότι η ακρίβεια έχει και το ενεργειακό κόστος μέσα, αν και μειωμένο. Ενεργειακό κόστος το οποίο το υφίστανται και οι επιχειρήσεις. Σε ένα τέτοιο συνεπώς δύσκολο περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, πρέπει να συνεχίσουμε όχι μόνο να διατηρούμε θέσεις απασχόλησης, αλλά να δημιουργούμε και νέες θέσεις απασχόλησης. Θέλει συνεπώς μία ισορροπία μεταξύ της γενναίας και ρεαλιστικής αύξησης των μισθών, όχι μόνο του κατώτατου μισθού. Ο μέσος μισθός έχει βελτιωθεί κατά 12% σήμερα που μιλάμε και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. Θα μπορούσε, κύριε Υπουργέ, να υπάρξει μια παρέμβαση και στο θέμα των τριετιών από το πρωί. Βλέπουμε πάρα πολλά μηνύματα. Να τώρα βλέπω πάλι για την προσωπική διαφορά να καταργηθεί. Θα μπορούσε να υπάρχει παρέμβαση στο θέμα των τριετιών. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εργαστεί από το 12 και μετά και δεν ξέρουν τι θα πει τριετία. Είναι καθυλωμένοι. Όπως έχουμε πει και προβλέπετε, όταν ο πληθωρισμός, όταν η ανεργία μειωθεί κάτω από το 10%, ουσιαστικά με αυτόματο τρόπο ενεργοποιούνται κάποιες από αυτές τις πρωτοβουλίες που μου αναδεικνύεται. Πότε το βλέπετε να συμβαίνει αυτό? Δεν είμαστε μακριά από αυτό το στόχο. Εκτιμούμε με τα καινούργια δεδομένα που έχουμε του 2021 ότι πιθανόν με τα σημερινά όμως δεδομένα η ανεργία να είναι κάτω από 12%. Πότε είπατε, το 2023. 23. Θέλω να δούμε κάτι πριν βελτιωμένο πάμε. 24, λέμε και μετά. Βελτιωμένο σε σχέση με αυτό το οποίο προβλέπαμε πριν από 6 μήνες τον προϋπολογισμό. Τότε για το 25 πάνε τριετίες, αν πάμε έτσι. Θα εξετάσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν για οποιαδήποτε πρωτοβουλία πιθανόν έρθει προθύστερα. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο που συσχετίζει τις τριετίες με την ανεργία. Δεν είμαστε μακριά από αυτό το στόχο, χωρίς να σημαίνει ότι η πολιτεία δεν θα μπορούσε να αναλάβει και πρόσθετες πρωτοβουλίες εφόσον υπάρξει δημοσιονομικός χώρος μελλοντικά. Επειδή μιλάτε για τα λεφτά των ιδιωτών, των επιχειρήσεων, προκειμένου όταν λέμε για αυξήσεις κατώτατου μισθού, μιλάμε για ιδιωτικό τομέα. Βλέπετε εσείς ότι μπορεί να υπάρξει. Μάλλον, γιατί να φορολογούνται, λένε κάποιοι. Επειδή ο κατώτατος μισθός πλέον θα φορολογείται. Το βλέπετε εσείς. Γι' αυτό και πριν με ρωτήσετε, ήρθα και σας είπα ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 20% την τελευταία τετραετία. Αν προσθέσουμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την φορολόγηση υπ' αυτών των εισοδημάτων, η αύξηση είναι 22,75%. Γιατί υπερισχύει η σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία τριετία. Συνεπώς έχει συμπεριληφθεί και αυτό. Όμως αυξήσεις, ας πούμε, εργαζόμενοι στο δημόσιο θα δούνε ή άλλοι που ζουν από επιδόματα και δεν έχουν δει. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, για παράδειγμα, είναι όπως το 2014. Επειδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στην κοινωνία και μια ανταπόδοση, ένα μέρισμα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δει αυξήσεις και θα δουν πρόσθετες, σημαντικότερες αυξήσεις από 1/1/2024. Έχουν δει αυξήσεις διότι καταργήθηκε η εισφορά του 1% προς το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, 80 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν δει αυξήσεις γιατί καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, από φέτος μόνιμα, 200 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν δει αυξήσεις οι γιατροί, ένστολοι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε και θα δούνε
όλοι οι Έλληνες πολίτες, δημόσιοι υπάλληλοι, επιπρόσθετη αύξηση ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ από 1η-1η-2024 με ένα νέο μισθολόγιο το οποίο χτίζουμε αυτούς τους μήνες και θα παρουσιάσουμε τους επόμενους μήνες στον Ελληνικό λαό. Θέλω να μας βοηθήσει ο σκηνοθέτης μας. Άρα, σύνολο, ένα δις. Να δούμε μια κάρτα για την πίεση της κοινωνίας. Το ένα είναι, και το έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές, προϊόντα, αγορά, σούπερ μάρκετ. Και το άλλο είναι δανειολήπτες. Η εικόνα αυτή που θα δούμε, κύριε Υπουργέ, δείχνει πως μέσα σε ένα χρόνο η αύξηση για ένα δανειολήπτη με κειμενόμενο επιτόκιο είναι τεράστια και φτάνει πέρυσι να έδινε δόση 626 ευρώ και φέτος να φτάνει στα 771, ένα ακόμη και 2 και 3 και 4 δόσεις ανάλογα με το τι έχει ο καθένας μέσα σε ένα χρόνο. 3,2 δόσεις. Και μιλάμε για ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Τι θα γίνει, κύριε Σταϊκούρα? Συνεπώς έχουμε τον πληθωρισμό, για να δείτε τώρα πως αυτά δεν συμπλέουν και μεταξύ τους, αλλά είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Έχουμε τον πληθωρισμό, τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ζητάτε εσείς και η κοινωνία, βοηθήστε περισσότερο την κοινωνία. Αυτό ενισχύει τον πληθωρισμό. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λέει: σταματήστε τα μέτρα στήριξης, γιατί θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα επιτόκια. Είπαν και για άλλο ένα 0,25 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λέγοντας ταυτόχρονα, αυτό είναι το σημαντικό, στις κυβερνήσεις, στους υπουργούς οικονομικών, σταματήστε τη στήριξη. Την οριζόντια. Γιατί άμα συνεχίσετε τη στήριξη. Πώς θα αναγκαστεί η κοινωνία όταν παίρνει, συγγνώμη, λίγα, πληρώνει πολλά στα σούπερ μάρκετ, γίνονται οι δόσεις στα δάνεια τέτοια, πώς θα ζήσει? Γιατί βλέπουν τα μεγέθη τα οποία υπάρχουν στην οικονομία. Σας θυμίζω ότι η οικονομία αναπτύχθηκε η ελληνική με 6% το 2022. Θα σας πω ένα στοιχείο το οποίο δεν, λόγω της τραγικής συγκυρίας, δεν το αναδείξαμε όσο θα έπρεπε. Η φορολογική ικανότητα των πολιτών έχει βελτιωθεί. Και ο Πλάτζος το ξέρει πάρα πολύ καλά. Το 2022 είχαμε ρεκόρ εισπράξης φόρων. Ανταπόκριση, λέτε. 83% της κοινωνίας πλήρωσε τους φόρους. Εδώ όμως ποια είναι η λύση, άρα, μας λέτε. Μισόλυτο, τι να κάνει αυτός ο κόσμος? Να σας πω κάτι το οποίο έχει ουσία. Με βάση τα καινούργια στοιχεία που έχουμε, η ανάπτυξη φαίνεται το 2023 να υπερβαίνει το 2%. Αντί για 1,8. Αντί για 1,8 να υπερβαίνει αρκετά το 2%. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, με τα σημερινά δεδομένα, θα είναι στην περιοχή του 2,3%. Άρα θα αναθεωρήσετε. Όταν ο μέσος όρος αυτών που κάνουν εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία είναι 2,5%. Και με έναν πληθωρισμό που φαίνεται να είναι μικρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις, τη τάξη για όλο το έτος του 4,5% περίπου. Mm-hmm. Με τα σημερινά δεδομένα. Και με μία μείωση της ανεργίας κάτω από 12%. Σε αυτό το περιβάλλον, το περιβάλλον ισχυρής ανάπτυξης και το 2023, που σημαίνει περισσότερα εισοδήματα, έρχεται η ελληνική κυβέρνηση δια του Υπουργείου Εργασίας χθες και αυξάνει γενναία τον κατώτατο το μισθό, δύο φορές τον πληθωρισμό, και έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και άλλα υπουργεία και μέσα σε ένα πολυνομοσχέδιο που ξεκινήσαμε να συζητάμε χθες, ενισχύει ακόμα περισσότερο τα εισοδήματα και ταυτόχρονα διευκολύνει, για να κάνω τη γέφυρα με το ερώτημά σας, διευκολύνει πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν ιδιωτικό χρέος να αναβιώσουν τις 72 και τις 120 δόσεις ή αυτοί που τα κατάφεραν στις διαδοχικές κρίσεις και δυσκολεύονται λόγω του πληθωρισμού την τελευταία διετία να μπουν σε 36 και 72 δόσεις. Μία πρωτοβουλία, συνεπώς, η οποία υλοποιείται μέσα στο νομοσχέδιο, είναι ακριβώς αυτή η πρωτοβουλία, μάλιστα, στην οποία βοηθάμε την κοινωνία να σταθεί στα πόδια της ό,τι αφορά το ιδιωτικό της χρέος. Αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό ακόμα. Ελάτε. Μέσα στο ίδιο νομοσχέδιο έχουμε βοήθεια 200-300 ευρώ στους συνταξιούχους οι οποίοι δεν πήραν αύξηση, δεν είδαν αύξηση. Πότε θα δοθούν αυτά? Αυτά θα δοθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν είδαν αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς ή είδαν αύξηση μικρότερη από 7,75%. Mm-hmm. Δεύτερη παρέμβαση για τη συγκυρία που λέτε. Τρίτον, ερχόμαστε και επεκτείνουμε στο ίδιο νομοσχέδιο τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για την εστίαση, για τις μεταφορές, για τον κινηματογράφο, για το θέατρο, για τις σχολές του χορού, για τα γυμναστήρια μέχρι το τέλος του έτους. Τέταρτον, ειδικά για τα δάνεια, ερχόμαστε και ενισχύουμε ακόμα περισσότερο πρόσφατα νομοθετικά και με χαμηλότερο επιτόκιο τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Να σας δώσω ένα καινούργιο στοιχείο. Κάθε φορά που εμφανίζομαι δημόσια θέλω να δίνω ένα καινούργιο στοιχείο. Πείτε μου. Σήμερα που μιλάμε, 4.200 συμπατριώτες μας έχουν αξιοποιήσει τον εξοδικαστικό μηχανισμό. 300 συμπατριώτες μας τις τελευταίες 10 μέρες. Γιατί άρα ο μηχανισμός, το τελευταίο νούμερο που είχαμε ακούσει, άρα ο μηχανισμός 20% παραπάνω. Τρέχει όλο και καλύτερα. 300 συμπατριώτες μας τις τελευταίες 10 μέρες. Επιταχύνει. Ταυτόχρονα, έχουμε κάνει ένα μηχανισμό στις τράπεζες, έτσι ώστε τα ευάλωτα νοικοκυριά
να μπορούν οι τράπεζες να τους πληρώνει το 50% της αυξημένης δόσεως λόγω της κάρτας της οποίας δείξατε. Πότε θα το δούνε. Και οι τράπεζες ακόμη είναι ανελαστικές, Υπουργέ. Τα λέγαμε και προηγουμένως με νομικούς του κλάδου. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Δεν βοηθάνε, δεν διευκολύνουν. Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, αλλά δεν λέω κάτι. Σε αυτό έχουν υποβάλει 36.000 συμπατριώτες μας, 28.000 εκ των οποίων δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία. Και τη Δευτέρα που μιλάμε, τι δείχνει αυτό, θα πάει προσωπική επιστολή από τις τράπεζες προς όλους τους πολίτες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για να μπουν σε έναν μηχανισμό στον οποίο το 50% της αυξημένης δόσης το πληρώνει οι τράπεζες. Όχι κρατικός προϋπολογισμός. Δικαιούχοι στην περίμετρο των δικαιούχων είναι 36.000, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει. Από ό,τι φαίνεται είναι στην περίμετρο των δικαιούχων. Μάλιστα. Και κλείνω την παρέμβασή μου στο ερώτημά σας. Ναι, οφείλουν και οι τράπεζες για τα δάνεια τα οποία είναι ενήμερα, αλλά αυξάνονται πολύ οι δόσεις. Και οι σερβιστές, δηλαδή οι διαχειριστές δανείων, για τα δάνεια που ήδη είναι κόκκινα, να εξαντλήσουν την ευελιξία την οποία έχουν, έτσι ώστε να ρυθμιστούν ακόμα περισσότερα δάνεια, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συγκυρία. Πιέζουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Επειδή λέμε για τράπεζες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την κατάρρευση της Αμερικανικής Τράπεζας και αμέσως μετά της Ελβετικής. Θα το ρωτήσω ευθέως. Επειδή ζήσαμε προσφάτως την κατάρρευση της Lehman Brothers και ό,τι έγινε μετά στην Ελλάδα με τρία μνημόνια κτλ. Υπάρχει κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες, θα έχει πρόβλημα ο κόσμος? Όχι, γιατί οι ελληνικές τράπεζες σήμερα είναι σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εποπτικές αρχές, τραπεζικό σύστημα και πολιτεία για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει μελλοντικά στο διεθνές περιβάλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει κρίση από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά πάντα οποιαδήποτε κρίση στο παγκόσμιο στερέωμα έχει επιπτώσεις στο κάθε κράτος μέλος της Ευρωζώνης, άρα και την Ελλάδα. Είχαμε πράγματι δύο κρίσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στην Αμερική η κρίση οφείλεται στο ότι η τράπεζα αυτή ακολούθησε εσφαλμένη επενδυτική στρατηγική και λάθος εσφαλμένη διαχείριση των κινδύνων από την διοίκησή της, ναι, σε ένα περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον, αυτό θα πω κύριε Πλάτσο, σε ένα περιβάλλον συσταλτικής νομισματικής πολιτικής, αλλά και με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο δεν ήταν ασφαλές για μεσαίου και μικρού μεγέθους τράπεζες στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, η κατάρρευση της συμμετοχής αυτής της τράπεζας οφείλονταν στο γεγονός ότι δεν έγινε σωστή διαχείριση των κινδύνων για το παρελθόν, συσσωρεύτηκαν ζημιές από το παρελθόν, γνωστές σε πολλούς εξημών. Στην Ελβετική λέτε. Και yeah. ταυτόχρονα ο βασικός μέτοχος δεν έδειξε επιθυμία να ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζας μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον. Και ήθελε η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας να ενισχύσει την τράπεζα αυτή. Άρα αυτοί είναι οι λόγοι που προέκυψαν τα προβλήματα στην Ευρώπη. Ήρθαν οι κεντρικές τράπεζες και ενίσχυσαν σημαντικά αυτές τις συγκεκριμένες τράπεζες. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είπα ότι είναι σε καλύτερη θέση. Γιατί? Ξεκάθαρα πράγματα. Πρώτον, διότι τα κόκκινα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, το ιδιωτικό χρέος παραμένει ένα πρόβλημα, έχει μειωθεί από το 44% των δανείων που τα παραλάβαμε σε λιγότερο από 9% σήμερα. Δεύτερον, διότι οι καταθέσεις την τελευταία τετραετία για να δαγάνει είναι αυξημένες κατά 50 δισεκατομμύρια ευρώ ή κατά 30%. Οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι αυξημένες 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι ένας δείκτης, αλλά δεν είναι δείκτης για όλο τον κόσμο, ειδικά για τους ευάλωτους. Αν μου επιτρέπετε, τώρα μιλάμε όμως για τις τράπεζες. Ναι. Άρα για τις τράπεζες και για την ασφάλεια των τραπεζών είναι 50 δισεκατομμύρια ευρώ αυξημένες καταθέσεις και έχουν σηκώσει. Να βοηθήσουν τον κόσμο και να είναι λιγότερο ανελαστικές. Και έχουν σηκώσει και 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές. Τρίτον, ο δείκτης κεφαλαϊκής επάρκειας είναι στο 17,2% υψηλότατος. Και τέταρτον, έχουν κερδοφορίες. Τούτων δοθέντων, ορθώς οι τράπεζες την τελευταία τετραετία στηρίχθηκαν από την ελληνική πολιτεία, κυρίως μέσω του προγράμματος Ηρακλής, ώστε σήμερα να μπορούμε να υποστηρίζουμε δημόσια ότι έχουμε ένα καλύτερο τραπεζικό σύστημα σε σχέση με πριν από 4 χρόνια, οφείλουν όμως οι τράπεζες να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συγκυρία, πληθωρισμός, αλλά και τις κινήσεις στην νομισματική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις τελευταίες ημέρες και το επόμενο διάστημα. Γίνονται πρωτοβουλίες, αλλά όχι τόσο γενναίες όσο θα έπρεπε. Πολιτικό ερώτημα. Έρχεστε τη μέρα που υπήρχε και η αναβάθμιση 20 που μας περιέγραφες προηγουμένως με την. Με τη Moody's, αλλά. Γιατί και ο κόσμος ρωτάει, καλά όλα αυτά και η αναβάθμιση, αλλά για το Πάσχα θα βρεθεί περιθώριο ή χώρος για κάποια επιπλέον μέτρα στήριξης.
Κοιτάξτε, αυτές τις ημέρες συζητάμε ένα καινούργιο νομοσχέδιο, στο οποίο βοηθάμε ιδιωτικούς υπαλλήλους, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, αγρότες. Δωροπάσχα όμως δεν έχει μέσα, δωροπάσχα. Ναι, αλλά έχει 800 εκατομμύρια παρεμβάσεις, που δεν υπήρχαν πέρσι. Βοηθάμε συμπατριώτες. Να μην περιμένουν δωροπάσχα, το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, για να ξέρει και ο κόσμος έχουμε πει, αυτό από περιμένει τον Υπουργό Οικονομικών να ξέρει τι να υπολογίζει. Ναι, δεν είναι εφικτό κάθε 20 μέρες με ένα μήνα να βγάζουμε από το πουγγί 1 δισεκατομμύριο ευρώ, γιατί ξαφνικά θα προκύπτει για να βοηθήσουμε. Θα θέλαμε να μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο. Αυτές οι δυνατότητες που έχουμε σήμερα. Λέτε. Μετά τις εκλογές ίσως, γιατί όταν έχουμε ανάπτυξη, πάει, ήταν είδηση το 2,3%, δεν εκλογές, μπορεί να υπάρξει κάτι καλύτερο. Δεν μπορεί να το πει ο κ. Στεϊκούρας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Μέσα στη χρονιά, το πω έτσι. Μέσα στη χρονιά, πίσω τις εκλογές. Έχει αποδειχθεί ότι την τελευταία τριετία η ελληνική οικονομία σταθερά και διαρκώς κινείται καλύτερα από τις εκτιμήσεις που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών και Διεθνείς Φορείς. Άρα αποδεικνύεται ότι δημιουργεί το δημοσιονομικό χώρος, ο οποίος με ασφάλεια μας εξασφαλίζει το περιθώριο να βοηθήσουμε κυρίως τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Και επαναλαμβάνω, το να έρχεται η πολιτεία και να αυξάνει τον κατώτατο μισθό 10%. Ένα πολιτικό ερώτημα να προλάβω να σας κάνω. Αν μου επιτρέπετε. Το να αυξάνουμε τις συντάξεις μόνιμα σε αρκετούς συμπατριώτες μας 7,75%. Το να βελτιώνουμε τις απολαβές στο δημόσιο τομέα. Το να συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους. Το να καταργούμε εισφορά αλληλεγγύης. Το να έχουμε ένφια 37% λιγότερο από 18%. Όλα αυτά δείχνουν ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε έχουμε την ελληνική κοινωνία. Έχουμε ένα λεπτό και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μετά το δυστύχημα των Τεμπών και με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, υπάρχει τραυματισμένη εικόνα της κυβέρνησης και το περίφημο αφήγημα για τον εξυγχρονισμό φαίνεται ότι έχει καταρρεύσει. Κόσμος έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Προς το παρόν φαίνεται να είναι στην γκρίζα ζώνη και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι μπορεί να επιστρέψει ή όχι. Η κυβέρνηση σε αυτό το τραγικό δυστύχημα ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και παράλληλα δεσμεύτηκε να κάνει τα πάντα έτσι ώστε και να βρεθούν τα αίτια αυτού του δυστυχήματος και να ενισχύσουμε την ασφάλεια των πολιτών στις μεταφορές και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που λέγεται εξυγχρονισμός του κράτους. Έχουν χαθεί 57 άνθρωποι και αυτό φαίνεται κατόπιν εορτής. Αυτό σημαίνει δημιουργική δράση, σημαίνει υπευθυνότητα, σημαίνει ψυχραιμία. Θα δημιουργήσουμε τη χώρα των υψηλών προσδοκιών. Ήδη στο πεδίο της οικονομίας, το οποίο προηγουμένως συζητήσαμε, θα διαπιστώσετε από όλες τις παγκόσμιες μελέτες ότι η χώρα τα έχει καταφέρει καλά. Ο κόσμος πιστεύετε ότι θα γυρίσει, θα σας ξαναεμπιστευτεί? Εκτιμώ ότι έτσι όπως συνεχίζουμε να κινούμαστε και με δεδομένο ότι λογοδοτούμε στην ελληνική κοινωνία και σύντομα εκτιμώ ότι οι αρμόδιοι θα αποδείξουν ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι λύσεις και θα δρομολογηθούν οι λύσεις έτσι ώστε άμεσα οι πολίτες να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια για αυτό που λέγονται μεταφορές και συνεχίζοντας όλοι οι συνάδελφοι υπουργοί το μεταρρυθμιστικό τους έργο και την απόδοση στην κοινωνία του μερίσματος που τους αναλογεί από την καλή πορεία, για παράδειγμα της οικονομίας, ναι, οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι γιατί καταλαβαίνουν ότι λειτουργούμε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και με σύνεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε.